Ευχαριστώ που είστε μαζί μας. Έτσι, θέλουμε τα φώτα σας όσον αφορά το τι έγινε χτες. Φαίνεται πως με τη σύλληψη του υπόπτου μάλλον εξιχνιάζεται και η υπόθεση. Ναι, με τη σύλληψη του υπόπτου φαίνεται να εξιχνιάζεται πλήρως η υπόθεση. Ο ύποπτος έχει δώσει θεληματική κατάθεση και παραδέχεται τη διάπραξη των τριών φόνων, των νεαρών προσώπων. Να προσθέσω ότι η αστυνομία τέθηκε σε συναγερμό από την πρώτη στιγμή που έγινε το συγκεκριμένο στιγερό έγκλημα, με αποτέλεσμα να αξιολογεί, να παραλαμβάνει, να αξιολογεί πληροφορίες και να έχουμε την κατάληξη που είχαμε εψές με τη σύλληψη του 31χρονου φερόμενου ως δράστη. Κύριε Σωτηριάδη, να ρωτήσω κάτι. Επειδή ήταν τρεις μέρες που τον ψάχνατε, υπήρξε πληροφορία και πήγατε εκεί? Όπως έχω πει και προηγουμένως, έρχονταν πληροφορίες συνέχεια στο τμήμα μας, ναι, και σε άλλα μέλη της αστυνομίας. Είχε συσταθεί γραφείο κρίσεως στο αρχηγείο αστυνομίας και αντίστοιχο στην αστυνομική διεύθυνση Λεμεσού, εφόσον πρόκειται για σοβαρά έγκλημα, και αξιολογόνταν όλες οι πληροφορίες που διοχετεύονταν. Μια από αυτές τις πληροφορίες ήταν και η πληροφορία που έφερε τον φερόμενο δράστη να βρίσκεται στην ύπαιθρο της Λεμεσού, όπου και στήθηκε συντονισμένη επιχείρηση. Να ρωτήσω κάτι. Δεν έφερε καμία αντίσταση. Είχε πάνω του μαχαίρι κάτι, όπλο, όχι? Να αναφέρω, έχω πει ότι στήθηκε ολάκι επιχείρηση. Υπήρχαν μεγάλη αστυνομική δύναμη στην περιοχή. Μάλιστα. Και το στοιχείο του ευνηδιασμού ήταν αυτόν που έκαμε τον δράστη να καθυλωθεί. Μάλιστα. Και στην ουσία δεν έφερε στη συνέχεια οποιαδήποτε αντίσταση και στη συνέχεια βέβαια στη θεληματική του κατάθεση να ομολόγησε και τη διάπραξη του στιγερού εγκλήματος. Όντως φαίνεται μετανιωμένος. Τώρα, ήταν χρήση ναρκωτικών ουσιών ο δράστης? Είναι, να μου επιτρέψετε, αυτή τη στιγμή είναι θέματα τα οποία διερευνώνται. Σεβαστό. Σεβαστό, να αντιλαμβάνεστε. Σεβαστό. Είναι πολύ σοβαρό έγκλημα. Ο δράστης, λέω, ο φερόμενος ο δράστης, έχει δώσει μια κατάθεση, έχει πει κάποια πράγματα. Θα πάμε δικαστήριο τώρα σε λίγο, θα ακουστούν κάποια πράγματα στο δικαστήριο και θα συνεχίσουμε. Αντιλαμβάνεστε όμως ότι η αστυνομία σε όλες τις περιπτώσεις ενεργεί με επαγγελματισμό και μεθοδικότητα. Μάλιστα. Και αυτά γίνονται μακριά από τους φακούς, μακριά από τις κάμερες. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σωτηριάδη. Ευχαριστώ. Καλή δουλειά. Να είστε καλά. Καλημέρα, Γιάννη. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, πάμε σε ένα άλλο θέμα. Χτες με καταπληκτικό